Το λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης που εκτελούσε δρομολόγιο προς Αθήνα με 75 επιβάτες είναι ακινητοποιημένο αμέσως μετά τη σύγκρουση με δύο γιοταχή στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης στην Εθνική Οδό στο ύψος του Πλαταμόνα. Με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και 6 τραυματίες. Επιβάτες σοκαρισμένοι στέκονται δίπλα στο λεωφορείο με τις βαλίτσες τους και νιώθουν τυχεροί που δεν τραυματίστηκαν. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με εκείνους οι οποίοι επέβαιναν στα δύο γιοταχή. Αμέσως μετά το τούνελ του Πλαταμόνα, το λεωφορείο του ΚΤΕΛ συγκρούστηκε με τα δύο οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα σε αυτό το σημείο στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης. Οι 4 επιβάτες του ασημείου αυτοκινήτου τραυματίζονται σοβαρά, ανάμεσά τους και ένας 19χρονος βαρύτερα από όλους. Λίγο αργότερα αφήνει την τελευταία του πνοή. Ο 19χρονος ήταν συνεπιβάτης στο όχημα που χτυπήθηκε πρώτα από το λεωφορείο και λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Στο δεύτερο όχημα που χτυπήθηκε επέβαιναν ένας 44χρονος, μια 42χρονη και μια 8χρονη. Στο κοντέρ του η βελόνα είναι κολλημένη στα 25 χιλιόμετρα και εξετάζεται το αν τα δύο οχήματα είχαν σταματήσει στη Λωρίδα Εκτάκτου Ανάγκης ή κινούνταν με χαμηλή ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τα γιοταχή δεν βρέθηκε κάποια σήμανση ή προειδοποιητικό τρίγωνο. Επίσης, ερευνάται η θέση τους μέσα στη Λέα. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης αποτυπώνεται στην εικόνα του παρμπρίζ του λεωφορείου, ενώ ζημιές προκλήθηκαν και στη δεξιά πλευρά του οχήματος στα σημεία όπου συγκρούστηκε με τα δύο γιοταχή. Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη. Από τους 3 τραυματίες του ασημείου αυτοκινήτου, οι 2 διακομίστηκαν διασωληνωμένοι στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε σοβαρή κατάσταση και υποβάλλονται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ενώ ο τρίτος σε μέθη ιδιωτικής κλινικής στη Λάρισα. Την προανάκριση για την τραγωδία διενεργεί το τμήμα τροχιάς αυτοκινητοδρόμων Παθέ Πιερίας.